Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Νεκρός 29χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ μετά από επιδρομή Κροατών Χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφια. Δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και υπέκυψε στα τραύματά του. Και Έλληνες οπαδοί στο κάδρο. Σε καρατόμηση 7 αξιωματικών της Ελλάς προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Διατάχθηκε ΕΔΕ για τις ενέργειες της αστυνομίας. Επίγουσα προκατακτική εξέταση παρήγγειλε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θύελλα αντιδράσεων στο πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου. Η φιλάθλη ιδιότητα δεν πρέπει να αμαυρώνεται από τον οπαδισμό, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Σοβαρές ευθύνες και αναπάντητα ερωτήματα ανέφερε ο πρόεδρος της κεντρικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Εμένει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο 2,5% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο 12,3% οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Έντονος προβληματισμός για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε λίγο στο δελτίο μας ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης. Μια ανίποτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια το βράδυ της Δευτέρας. 29χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ έπεσε νεκρός μετά από επιδρομή χούλιγκαν στις Δυναμό Ζάγκρεπ έξω από το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Περίπου 100 Κροάτες οπαδοί που βρέθηκαν στη χώρα μας για τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΚ Δυναμό, προμηθευόμενοι στυλιάρια και ρόπαλα, έφτασαν έξω από το γήπεδο που ξέσπασε άγρια συμπλοκή. Ο άτυχος Μιχάλης δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με μία εξ αυτών να βρίσκει στη βραχιόνιο αρτηρία, προκαλώντας του ακατάσχετη αιμορραγία. Τρεις οπαδοί της ΑΕΚ νοσηλεύονται τραυματίες στον Ερυθρό Σταυρό, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια στιγμή διατάχθηκε ΕΔΕ από τον αρχηγό της Ελλάς, ενώ την καρατόμηση 7 αξιωματικών της Ελλάς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Ένας άνδρας νεκρός. Ηλικία 29 ετών. Όνομα Μιχάλης. Ένα ακόμη περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας μόλις 1,5 χρόνο μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Με χούλιγκαν να πραγματοποιούν ταξίδι θανάτου από την Κροατία στην Ελλάδα. Να φτάνουν έξω από το γήπεδο, να επιτίθονται και να σκοτώνουν. Αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφια. Βραδινές ώρες χθες, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ομάδα περίπου 100-120 οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεπ μαζί με Έλληνες οπαδούς συνεργούς τους βρέθηκαν στον Περισσό. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ. Ακολούθησαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων που προέβησαν σε ρήψεις φωτοβολίδων, αυτοσχέδιων εμπριστικών μηχανισμών, αντικειμένων, πετρών, αλλά και χρήση αυτοσχέδιων ροπάλων. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν τελείωσε η προπόνηση της Δυναμό Ζάγκρεπ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί συγκεντρώθηκαν οπαδοί της κροατικής ομάδας που έφτασαν στην Αθήνα ανενόχλητοι. Πέρασαν από τα σύνορα της Κακαβιάς, διέσχισαν σχεδόν όλη τη χώρα χωρίς να τους σταματήσει κανείς για έλεγχο με τα αυτοκίνητά τους και βανάκια που μέσα είχαν ρόπαλα, στυλιάρια και άλλα πολεμοφόδια. Και όταν έφτασαν στον Περισσό, ξεκίνησε η επίθεση. Για αρκετή ώρα, χούλιγκαν της κροατικής ομάδας πραγματοποιούσαν συντεταγμένες επιθέσεις. Σαν τάγμα εφόδου, σαν παραστρατιωτική οργάνωση. Ο παδί της ΑΕΚ που ήταν στο σημείο απαντούσαν στις επιθέσεις. Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν στα μπαλκόνια. Φοβήθηκαν. Μη τυχόν. Όλος ο χώρος έξω από το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια έμοιαζε με πεδίο μάχης. Καρέκλες στα χέρια, ρόπαλα, καπνογόνα και επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο ενός άνδρα μόλις 29 ετών, του Μιχάλη. Τα ερωτήματα είναι προφανή. Βρίσκονταν υπό την παρακολούθηση των αρχών? Υπήρξαν προληπτικοί έλεγχοι κατά τη διαδρομή τους? Υπήρξε επιχειρησιακό σχέδιο για την άφιξή τους στην Αθήνα? Γιατί αγνοήθηκε η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών που είχε αποφασίσει η UEFA? Απαιτούνται άμεσα απαντήσεις για τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία της αστυνομίας εν ώψη του ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και του πρωτοφανούς γεγονότος παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών από την UEFA. Φάλακα εκατοντάδων χούλιγκαν να διασχίζει τη χώρα χωρίς να εντοπιστεί και να ακινητοποιηθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 98 συλλήψεις ενώ προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον δραστών και για οποιαδήποτε άλλη πτυχή της υπόθεσης.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον συνάδελφο Παναγιώτη Περπερίδη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Ακόμα προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν μια ομάδα δολοφόνων, γιατί δεν ας πω ούτε οπαδούς ούτε χούλικανς, διέσχισε τη μισή χώρα, διήνυσε 1500 χιλιόμετρα, έφτασε ανενόχλητη μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια και έγινε ό,τι έγινε. Ένας άνθρωπος να έχει χάσει τη ζωή του, τρεις ακόμη να νοσηλεύονται και ο ένας να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Και το περίεργο πάντως, ναι, Παναγιώτη, είναι ότι επειδή υπήρχαν οι φόβοι για επεισόδια, υπήρχε και απαγόρευση από την UEFA τέτοιων μετακινήσεων, μαζικών μετακινήσεων οπαδών. Η UEFA αυτό που μπορεί να κάνει είναι να απαγορεύσει την παρουσία φιλοξενούμενων στην εξέδρα. Mm-hmm. Και το είχε κάνει πράγματι εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν ακόμη δεν ήταν βέβαιο το ζευγάρωμα της ΑΕΚ με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ και του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέιγ. Mm-hmm. Αυτός ο συνδυασμός, επειδή υπήρχε ως πιθανότητα, είχε οδηγήσει την UEFA στο να προαναγγείλει ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα επιτρέψει μετακινήσεις οπαδών, αλλά προσοχή, ως προς την εξέδρα. Mm. Η UEFA είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Μέσα στο γήπεδο δεν μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Mm-hmm. Αυτό έκανε και το έχει κάνει πάρα πολύ νωρίς. Όπως επίσης όλες οι αρχές είχαν ενημερώσει πάρα πολύ νωρίς για αυτό που γίνεται. Γιατί υπάρχει αδελφοποίηση εντός εισαγωγικών οπαδών, γιατί επαναλαμβάνω μιλάμε για δολοφόνους στην πραγματικότητα, και σε τελική ανάλυση όταν υπάρχει κάτι τέτοιο και υπάρχουν δύο μάτς που συμπίπτουν, δηλαδή του Παναθηναϊκού με τη Μαρσέιγ αύριο και σήμερα που ήταν να γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ, προφανέστατα και όλοι θα έπρεπε να είναι υποψιασμένοι. Στην ουσία όλοι ήξεραν. Mm. Όλοι ήξεραν από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας, από την αστυνομία της Κροατίας από χθες νωρίς. Μέχρι και από το Μαυροβούνιο έφυγε σήμα και κανένας δεν έκανε το παραμικρό. Η αθλητική βία στην Ελλάδα είχε ενημερώσει, σε συσκέψεις του Υπουργείου είχε ενημερωθεί για τον κίνδυνο και επί της ουσίας μόνο μυστικό δεν ήταν ότι κανονίζονταν ταξίδια και προς την Ελλάδα, των οπαδών της Δυνάμο και της Μαρσέη και Ελλήνων στη Μασσαλία και στην Κροατία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η ΑΕΚ έβγαλε ανακοίνωση στην οποία λέει ότι το είχε προβλέψει, όπως και όλοι άλλωστε, mm-hmm. και λέει ότι ο Μιχάλης σκοτώθηκε από επαγγελματίες δολοφόνους, Κροάτες και συνεργούς Έλληνες. Η UEFA ξέρει, το ερώτημα είναι γιατί δεν τους τελειώνει mm-hmm. και πάει σε ημίμετρα. Η κυβέρνηση, η αστυνομία ξέρουν γιατί τους αφήνουν ανενόχλητους. Mm-hmm. Είναι δύο ερωτήματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να απαντηθούν mm-hmm. για να σταματήσουμε να είμαστε μονίμως συντετριμμένοι και έκπληκτοι για πράγματα τα οποία βλέπουμε να έρχονται, αλλά ουδείς κάνουν το παραμικρό. Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα, ενώ όλοι ξέρανε, υπήρχαν προειδοποιήσεις, τελικά είχαμε αυτήν την κατάληξη που είχαμε με έναν νεκρό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην καρατόμηση 7 αξιωματικών της Ελλάς προχώρησε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, η σκιά των όσων συνέβησαν χθες βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τους Χροάτες Χούλιγκανς, αλλά και τις καταγγελίες ότι η αστυνομία δεν κατάφερε να ελέγξει την πορεία και τη δράση τους, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του 29χρονου φίλου της ΑΕΚ. Την ίδια ώρα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη, με στοχευμένη παραγγελία της, ζητά να ξεκινήσει επίγουσα προκαταρκτική εξέταση υπό την εποπτεία εισαγγελέα εφετών για τη διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης. Ζητά επίσης να διερευνηθεί πώς οι Κροάτες εντοπίστηκαν στην Εθνική Οδό από την Ελλάς και πώς κατάφεραν στη συνέχεια να διαφύγουν και να φτάσουν ανενόχλητοι στον τόπο του εγκλήματος. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη Ρίτσι Τζακούμη, καθώς είχαμε επιστολή της ΠΑΕ ΑΕΚ προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, με την ένωση να ζητά να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Πες μας, Ρίτσι, περισσότερες πληροφορίες. Ο Γιώργος Κοσμάς, διευθύνοντας σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ, έστειλε μία επιστολή, μία μακροσκελή επιστολή εκ μέρους της διοίκησης, τόσο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, όσο και στην ελληνική αστυνομία, επισημένοντας τις εκκλήσεις που έκαναν οι άνθρωποι ασφαλείας της ομάδας πριν γίνουν τα επεισόδια, και ζητά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Όπως βλέπουμε εδώ τώρα και ένα μέρος της επιστολής, δυστυχώς η εισβολή της στρατιάς των εγκληματιών δεν παρεμποδίστηκε από την ελληνική αστυνομία, προς την οποία απευθυνθήκαμε διανομήμων εκπροσώπων μας και δια του υπευθύνου ασφαλείας της ΠΑΕ ΑΕΚ, τόσο κατά την απογευματινή
σύσκεψη ασφαλείας που έλαβε χώρο στο γήπεδό μας, όσο και τηλεφωνικά σε μεταγενέστερο χρόνο. Ειδικότερα στις 9 και 12 ενημερώσαμε τον επικεφαλής της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας που βρισκόταν στο γήπεδο Παπαρένα για το κομβόι δεκάδων οχημάτων που διέσχιζαν την εθνική οδό πλησιάζοντας στην Αθήνα προερχόμενα από το Ζάγκρεπ, κοινοποιώντας του μάλιστα και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό. Στις 9 και 13 γνωστοποιήσαμε στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής όσα είχαμε πληροφορηθεί σχετικά με την έλευση των Κροάτων εγκληματιών από την Αθήνα με προορισμό τη Νέα Φιλαδέλφια, όσα ακολούθησαν σε περισσότερο από 2 ώρες αργότερα με το βάναυσο θάνατο ενός νέου παιδιού, το σοβαρό τραυματισμό μικρών παιδιών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, τον ξυλοδαρμό και τον τραμπουκισμό αθώων πολιτών απλώς αποτέλεσαν τη συνέπεια της ολικής αδιαφορίας της ελληνικής αστυνομίας και της πλήρους ανικανότητας του Αττικάρχη να αντιληφθεί και να κρίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να προστατεύσει τους πολίτες. Είναι μόνο ένα κομμάτι από όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση. Mm-hmm. Εκεί που θέλουμε να σταθούμε, ζητά από την ελληνική αστυνομία και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και κυρίως, Αθανασία, mm-hmm. να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Ρίτσι. Η δολοφονία του 29χρονου πυροδότησε νέες αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης που καταγγέλνουν επάρκεια της αστυνομίας εκτοξεύοντας βολές κατά του επιτελικού κράτους. Οι ευθύνες θα αποδοθούν στους ηθήνοντες και θα διενεργηθεί έρευνα για το συμβάν, διαμηνεί η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο αθλητισμός δεν είναι χώρος βίας και η φίλαθλη ιδιότητα δεν πρέπει να αμαυρώνεται από τον οπαδισμό. Δυστυχώς, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, ιδίως μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να νικήσουμε την οπαδική βία. Θα επιμείνουμε στην κατεύθυνση αυτή πιο συστηματικά και πιο εντατικά, αλλά προφανώς χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα σε κάθε επίπεδο, αθλητικό, εκπαιδευτικό, μορφωτικό, πολιτικό και ευρύτερα κοινωνικό. Είναι η ώρα της συνεργασίας και της προσπάθειας, όχι της σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης που δεν προσφέρουν τίποτα. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και αναπάντητα ερωτήματα, ανέφερε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, για την αιματηρή δολοφονία. Να ακούσουμε τη δήλωση χαρακτηριστικά. Σήμερα έχουμε ένα τραγικό γεγονός να προστεθεί στα περιστατικά της αθλητικής βίας, αλλά και της ανασφάλειας που ζει η κοινωνία μας. Υπάρχουν όμως αναπάντητα ερωτήματα και σοβαρές ευθύνες. Πώς μπήκανε οι οργανωμένοι ακροδεξιοί χούλιγκαν στην Ελλάδα? Παρακολούθησε κανείς την πορεία τους? Υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο? Υπάρχει πλάνο της αστυνομίας? Τι λέει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη? Δυστυχώς έχουμε ακόμα ένα περιστατικό όπου η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αντί να προσθέτει ασφάλεια, δημιουργεί ανασφάλεια. Πρέπει να κάνουμε κάτι πριν είναι αργά. Η πολιτική δεν γίνεται μόνο με δηλώσεις. Η πολιτική γίνεται αλλάζοντας με μεγάλες μεταρρυθμίσεις τη ζωή μας. Και απαιτούμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση για την ασφάλεια της κοινωνίας μας. Λοιπόν, να συζητήσουμε για το θέμα της οπαδικής βίας, η οποία, όπως βλέπουμε, έχει και θύματα στο τέλος. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητριάδη. Καλησπέρα σας. Πιστεύαμε όλοι πως το θύμα ο Άλκης Καμπανός θα ήταν και το τελευταίο θύμα οπαδικής βίας. Κάθε φορά ανοίγει η συζήτηση για την οπαδική βία, για τα εγκλήματα που έρχονται από την οπαδική βία, αλλά όπως φαίνεται νωρίς ξανακλίνει και είδαμε πάλι ότι είχαμε άλλο ένα θύμα. Ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την οπαδική βία στην Ελλάδα, τι κάνουμε λάθος, πώς μπορεί τελικά αυτή να, αν όχι να εξαλειφθεί, να μειωθεί τέλος πάντων? Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες συνήθως είναι ομάδες ακραίες, ακραίας συμπεριφοράς, και μπορεί αυτή η συμπεριφορά να είναι βεβαίως και πολιτική, και ενδεχομένως εδώ έχετε να κάνετε και με τα δύο. Δηλαδή είναι μια ομάδα αυτή από την Κροατία η οποία έχει και πολιτικά κίνητρα, δηλαδή υπάρχει μια ιδεολογική ακρότητα φασίζουσα, και βεβαίως υπάρχει και το αθλητικό πρόσχημα. Και πρέπει να το υπογραμμίσω ότι πρόκειται για πρόσχημα, γιατί μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ένα σκοπό και ένα νόημα στη ζωή τους, μην έχοντες ίσως άλλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Βρίσκουν λοιπόν μία απάντηση σε αυτή την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να ανήκει κάπου. Ανήκουν λοιπόν σε αυτές τις ακραίες ομάδες,
βρίσκουν περιεχόμενο μέσα από τον αθλητισμό εμπροκειμένου ή από την πολιτική σε άλλες αντίστοιχες ακραίες ομάδες συμπεριφοράς. Και εκφράζονται δημόσια με αυτή την επιθετικότητα, στην οποία επίσης παίζουν ρόλο από την ψυχική άποψη και η έλλειψη της δυνατότητας να αυτορυθμίζει κανείς τα συναισθήματά του, τις συναισθηματικές του εκδηλώσεις. Mm. Άνθρωποι λοιπόν πολύ παρορμητικοί, οι οποίοι πολύ γρήγορα ενθουσιάζονται και παθιάζονται με πράγματα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν καλά το συναίσθημά τους, ίσως και υπό την επίρρεια αλκοόλ ενίοτε, οπότε δεν υπάρχει και η άρση των αναστολών για την επιθετική συμπεριφορά και τη βία. Βεβαίως αυτό συμμετέχει, αν θέλετε, και η εποχή τώρα. Δηλαδή το καλοκαίρι πάντα έχουμε περισσότερη επιθετική συμπεριφορά και βία. Η ανθρώπινη φύση είναι κατασκευασμένη ώστε στους θερμούς μήνες να είναι και πιο θερμόαιμη, όπως πολύ σωστά λέει και η λέξη. Και έχετε λοιπόν τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες δεν σταματήσουν ποτέ, όσο οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλα ενδιαφέροντα, τα οποία να τους δίνουν ουσία και νόημα στη ζωή, τα οποία να είναι όμως και περισσότερο χρήσιμα για την κοινωνία και για τους ίδιους. Είπατε η απουσία, πάντως, λοιπόν, κύριε Παπαδημητριάδη, ότι κυρίως είναι άνθρωποι που ενθουσιάζονται εύκολα. Υπάρχει άλλο κάποιο κοινό υπόβαθρο των ανθρώπων αυτών που συμμετέχουν σε τέτοια περιστατικά, είναι hooligans? Θα σας πω ότι πάντα η συμμετοχή σε αυτές τις ομαδικές ακραίες συμπεριφορές γίνεται στο υπόστρωμα μιας οπαδικής κουλτούρας που διονύζει την επιθετικότητα και τη βία ως αποδεκτό ή ακόμα και εορταζόμενο τρόπο έκφρασης, της αφοσίωσης ή της κυριαρχίας της ομάδας στην οποία ανήκουν. Και όταν λέω ομάδα, δεν εννοώ την αθλητική ομάδα, εννοώ την ομάδα που σχηματίζουν οι οπαδοί αυτοί μεταξύ τους. Που, όπως σας είπα, μπορεί να είναι οπαδοί με αθλητικό περιεχόμενο που εδώ λειτουργεί ως πρόσχημα, σας ξαναλέω, για να νιώθει κανείς ότι ανήκει κάπου, ότι νοηματοδοτείται κάπως η καθημερινότητά του, η ύπαρξή του. Μπορεί να είναι όμως και πολιτικό επίσης, να είναι οπαδοί πολιτικοί. Ακραίων πάλι ομάδων βεβαίως, οι οποίοι οδηγούνται σε επιθετικές συμπεριφορές, κάτι το οποίο στο πετσί μας η ελληνική κοινωνία το έζησε και το ζει. Το βλέπαμε. Τις προηγούμενες δεκαετίες, όντως υπήρχε λόγω πολιτικής, δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που βλέπαμε τότε, που ήταν μεγαλύτερη κόντρα μεταξύ των. Πολλά από αυτά απασχόλησαν εξάλλου και τη δικαιοσύνη στο πρόσφατο παρελθόν. Οπότε γνωρίζετε πολύ καλά τι εννοώ. Έτσι είναι. Αυτές οι ομάδες λοιπόν, οι οπαδικές και αυτές οι ακραίες συμπεριφορές λειτουργούν σε αυτό το υπόστρωμα που δικαιολογεί τη βία. Αποδέχονται τη βία ως ένα τρόπο έκφρασης. Δυστυχώς. Είναι όμως αυτό που τους ενώνει, τους κρατάει μαζί. Έτσι αισθάνονται λοιπόν αυτοί ότι κάπου ανήκουν, ότι έχουν ένα νόημα στη ζωή τους. Εμείς τώρα τι μπορούμε να κάνουμε οι υπόλοιποι για να βοηθήσουμε για τα αυριανά παιδιά? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι γενιές που έχουν ποτιστεί με το μίσος, με αυτή τη βία, νομίζω ότι δύσκολα επανέρχονται σε μια άλλη ισορροπία. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να εμπνεύσουμε τις επόμενες γενιές να μην ανήκουν, να μην θέλουν να ανήκουν σε αυτές τις ακραίες ομάδες, είναι να προσφέρουμε στον κόσμο, στα παιδιά μας, άλλα ενδιαφέροντα. Και πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν την ενασχόληση των παιδιών με αυτά τα άλλα ενδιαφέροντα. Να κεντρήσουμε την προσοχή τους από μικρή ηλικία και έτσι να νοηματοδοτήσουν την ύπαρξή τους με άλλους τρόπους. Είναι όμως και το σχολείο που θα έπρεπε να κάνει δουλειά και πάνω σε αυτό. Κατά πόσο τα σχολεία βοηθούν προς αυτό που λέτε, να βρουν ένα άλλο νόημα τα παιδιά? Θα σας πω ότι παρατηρούμε πάντα αυτή την οπαδική συνένωση ανθρώπων, συνήθως σε αστικά περιβάλλοντα, όπου απουσιάζει ο χώρος και η ατμόσφαιρα για να αναπτυχθούν αυτά τα άλλα ενδιαφέροντα. Ας πούμε αστικά περιβάλλοντα ιδιαίτερο συμπιεσμένα, στα οποία απουσιάζει το πάρκο, απουσιάζει το πράσινο, απουσιάζουν οι ευκαιρίες απασχόλησης με άλλα πράγματα, όπως είναι η μουσική. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουν τα σχολεία, πέρα από το να ανακοινώνουν και να διαβάζουν, αν θέλετε, αυτά που λένε οι πολιτικοί μας ή εμείς οι ειδικοί, ότι είναι κακό πράγμα η οπαδική βία, δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτήν. Αυτό, ξέρετε, το να κουνήσουμε το δάχτυλο στα παιδιά δεν λέει τίποτε. Είναι να προσφέρουμε αυτά τα άλλα ενδιαφέροντα, την εξωσχολική δραστηριότητα, δηλαδή να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα με άλλα πράγματα. Να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος ουσιαστικά. Πολύ σωστά. Εμένα το ερώτημά μου είναι γιατί συνήθως βλέπουμε περισσότερες τέτοιες οργανώσεις, τέλος πάντων, αν μπορώ να το πω, που είναι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων. Γιατί υπάρχει τόσο πιο έντονο το φαινόμενο στο ποδόσφαιρα και όχι σε άλλα αθλήματα, λέω εγώ, το τένις για παράδειγμα?
Πρώτα να σας πω ότι είναι προσχηματικότατη αυτή η επίκληση του ποδοσφαίρου ή της ομάδας της ποδοσφαιρικής. Απλώς δίνει το λογότυπο, αν θέλετε, εδώ. Δίνει το περιεχόμενο. Η ουσία δεν είναι βεβαίως το ποια είναι η ομάδα, γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν οπαδικές βίες συμπεριφορές σε διάφορες ομάδες ποδοσφαιρικές, δεν είναι σε μία. Επομένως, και σας είπα ότι δεν είναι και μόνο στον αθλητισμό, είναι και αλλού. Ναι. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι άλλα αθλήματα ίσως τα οποία εμπνέουν μια άλλη ευγένεια ενδεχόμενα, έναν άλλο τρόπο στα πράγματα, και τα οποία βεβαίως δεν είναι και τόσο δημοφιλή για αυτό το λόγο, ίσως δεν παρουσιάζουν ακριβώς αυτή την συγκέντρωση ανθρώπων, την νοηματοδότηση της ύπαρξής τους, ξαναλέω, με κάποιον κοινό στόχο που είναι ίσως εδώ η υπεράσπιση της κυριαρχίας της ομάδας, αλλά ίσως άλλα ιδεώδη. Θα σας έλεγα ωστόσο ότι τα ομαδικά αθλήματα συνήθως τείνουν σε αυτή την κατεύθυνση να ομαδοποιούν διαφορετικά ανθρώπους γύρω τους. Και βέβαια, συνήθως υπάρχουν κάποιοι που είναι μπροστάριδες σε αυτό, και με το πρόσχημα, αυτό το απενοχοποιημένο πρόσχημα της αθλητικής ομάδας, συγκεντρώνουν γύρω τους αυτούς τους ανθρώπους που εύκολα θα φανατιστούν στη συνέχεια, γιατί δεν έχουν καλή αυτορύθμιση στα συναισθήματά τους, όπως λέγαμε πριν. Θα βρουν νόημα λοιπόν εδώ και θα συμμετέχουν σε δράσεις οι οποίες είναι ακραίες ενίοτε. Θα νιώσουν ουσιαστικά χρήσιμοι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητριάδη. Εγώ ευχαριστώ. Πιστεύαμε ότι ο Άλκης θα ήταν το τελευταίο θύμα οπαδικής βίας, είπαν οι γονείς του Άλκη Καμπανού, μόλις ενημερώθηκαν για το αιματηρό επεισόδιο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως είπαν, θα επικοινωνήσουν με την οικογένεια του αδικοχαμένου θύματος για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Να ακούσουμε τι είπαν. Γνωρίζετε ότι έγιναν επεισόδια πάλι χθες το βράδυ και ουσιαστικά έχασε τη ζωή του ένα παλικάρι 22 χρονών. Και αυτό εδώ πέρα το γεγονός είμαι συγκλονισμένος, ακόμη είμαι συγκλονισμένος και εγώ και η σύζυγός, γιατί ουσιαστικά θεωρούσα ότι ο Άλκης αποτελούσε το τελευταίο θύμα μιας φυσικής βίας, αλλά συνεχίζονται δυστυχώς. Το που θέλω να τους πω είναι να κάνουν κουράγιο, τα λόγια είναι φτωχά για να απαλύνουν τον πόνο τους. Σίγουρα θα έρθουμε σε επαφή να δηλώσουμε και εμείς την ειδική συμπαράσταση στους γονείς, να τους δώσουμε λόγια παρηγοριάς, αλλά τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες περιστάσεις, σε τέτοιες γεγονότα. Λοιπόν, να παραμείνουμε στο θέμα, να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Καλιακμάνη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με ακούτε. Πολύ καλά. Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσω από την καρατόμηση των 7 αστυνομικών από την Ελλάς, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο για αυτή την εξέλιξη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε εντολή να γίνει έρευνα σε βάθος για να αποδοθούν ευθύνες. Στα πλαίσια λοιπόν της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διετάχθη από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, μετακινήθηκαν 7 αξιωματικοί, 7 διοικητές τροχέας κατά υπηρεσιών, τροχέας κατά μήκος της Εθνική Οδού που πέρασε το κομβόι αυτό των δολοφόνων, γιατί δεν ενημέρωσαν, φαίνεται ότι δεν ενημέρωσαν το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αν και υπήρχε ένα έγγραφο που από το αρχηγείο προς όλες τις υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας που ανέφερε ότι θα περάσουν Κροάτες με συγκεκριμένους αριθμούς μάλιστα αυτοκινήτων, τα αυτοκίνητα στα οποία θα επιβαίνουν. Όμως δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στην Αττική, κάτι που φυσικά αν δεν γίνονταν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Πάντως, κύριε Καλιακμάνη, επειδή υπάρχει, το λένε και από ξένες αρχές, υπήρχε η ενημέρωση προς την ελληνική αστυνομία ότι έρχεται αυτό το κομβόι. Και η αλήθεια είναι ότι διέσχισαν σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα μέχρι να φτάσουν την Αθήνα. Πώς μπορεί να έφτασε αυτό το ολόκληρο κομβόι? Λάθη. Έγιναν εγκληματικά λάθη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάποιοι δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους. Και όποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν έχουν καμία δουλειά να παίρνουν θέσεις ευθύνης, γιατί είδατε ότι τα αποτελέσματα πολλές φορές είναι ολέθρια. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, η οικογένειά του μόνο αντιλαμβάνεται και βιώνει τη θλίψη. Όλοι εμείς οι άλλοι, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να συλληπιθούμε αυτή την οικογένεια, όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί από την εγκληματική αμέλεια κάποιων να χάνονται άνθρωποι.
Ναι, είπατε κι εσείς ότι υπήρχαν μάλλον άνθρωποι στην τροχιά οι οποίοι δεν ενημέρωσαν. Προφανώς όμως δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι που ξυλώθηκαν της τροχέας που δεν ενημέρωσαν. Υπήρχαν αλυσιδωτά λάθη ή κάποιος υποεκτίμησε τον κίνδυνο, θα έλεγα εγώ. Γι' αυτό γίνεται ΕΔΕ, για να δούμε συνολικά τα λάθη που υπάρχουν. Ο Υπουργός είπε ότι θα πρέπει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες όπου αναλογούν, και σωστά είπε, και με την ΕΔΕ που γίνεται και την έχει προείσταται της ΕΔΕ ο επιτελάχης της Ελληνικής Αστυνομίας, θα φανεί ποιοι έφταιγαν για το συγκεκριμένο γεγονός. Πάντως έγιναν λάθη εγκληματικά. Είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, δεν μπορεί να κρυφτεί αυτό το πράγμα, φαίνεται ξεκάθαρα. Εντάξει, άλλωστε η Ελλάδα έχει δείξει ότι μπορεί πολλά περισσότερα. Είναι κρίμα δηλαδή να έχουν γίνει τέτοια λάθη και να έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Όσον αφορά το δράστη, νομίζω είναι δεν έχει συλληφθεί ο δράστης, σωστά, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολλές μεγάλες πιθανότητες ο δράστης να βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων που βρίσκονται πάνω στη Γαδά τα 98 άτομα, από τα οποία οι 96 είναι αλλοδαποί και οι δύο οι Έλληνες. Μάλιστα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Όμως ερευνάται αυτή τη στιγμή από κάμερες που υπάρχουν στο σημείο, γιατί βλέπετε και από τα πλάνα που δείχνετε υπήρχαν κάμερες και υπήρχαν και βίντεο που τράβαγαν κάποιοι. Ελέγχει η Ελληνική Αστυνομία τι ακριβώς έγινε εκεί και ποιος ήταν αυτός που σήκωσε το μαχαίρι και το κάρφωσε στο μπράτσο του άτυχου παιδιού, το οποίο επιδείχθηκε σε κεντρική αρτηρία χρησιμοποιήτη. Ξέρετε, ήταν ένας, του είχαν ορμήσει. Αυτός που κράταγε το μαχαίρι ήταν ένας. Δεν είχε έρθει. Εκεί έγινε συμπλοκή. Δεν ξέρω αν... νομίζω δείχνετε τις εικόνες, είναι λίγο μακριά η συσκευή με την οποία βλέπω εδώ στο Skype. Αλλά θεωρώ ότι έχετε εικόνα να δείτε ότι εκεί έγινε χαμός, χτυπάγαν με καδρόνια, χτυπάγαν με ξύλα που είχαν μαζί τους. Υπήρξε μια συμπλοκή πολλών ανθρώπων που καταλαβαίνετε εκεί. Τώρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έγινε και ποιος ήταν αυτός που κάρφωσε το μαχαίρι στο παιδί. Και κύριε Καλιακμάν, είναι και το περίεργο βέβαια, γιατί βλέπουμε εδώ στις οθόνες τώρα ξένοι οπαδοί να έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα, να έχουν τέτοιο οπλισμό, να το πω, να έχουν στυλιάρια στα χέρια τους, να έχουν άλλα αυτοσχέδια όπλα. Το θέμα είναι ότι τα προμηθεύτηκαν από εδώ, τα έφεραν μαζί τους, είναι ένα ακόμη θέμα. Μπορεί να τα έφερε μαζί τους. Τους σταμάτησε κανένας για ελέγξη τα αυτοκίνητα? Όχι. Τους σταμάτησε κάποιος? Όχι. Γι' αυτό λέω για εγκληματικά λάθη που δεν έχουμε καμία πρόθεση να καλύψουμε. Ούτε ο Υπουργός, ούτε οι Έλληνες αστυνομικοί που κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Όποιος έδωσε λάθος εντολές, όποιος δεν ενημέρωσε ως όφιλε γι' αυτό το κομβόι, έχει ευθύνη και θα αποδοθούν οι ευθύνες. Μπορεί να τα είχαν μαζί τους. Μπορεί να τα είχαν μαζί τους αυτοκίνητα. Άλλωστε η Κροατία από το Μάρτιο έχει μπει στο Σέγγεν. Που σημαίνει τι? Ότι είναι ελεύθερη διέλευση των ανθρώπων από εκεί, των πολιτών από εκεί. Ελεύθερη διέλευση, χωρίς κανένα έλεγχο. Όμως μπορεί να μπήκαν μεμονωμένα, μπορεί να προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις αρχές μπαίνοντας ως τουρίστες από την Κακαβιά, όχι από τους Ευζώνους, γιατί κανονικά από την Κροατία κατεβαίνουν από τους Ευζώνους. Μπαίνουν από το διαβατηριακό έλεγχο των Ευζώνων, αν και δεν περνάνε διαβατηριακό έλεγχο. Ναι, ναι. Το είπα. Λοιπόν, ήρθαν από την Κακαβιά, ναι. Πέρασαν ως τουρίστες, ναι, πέρασαν μεμονωμένα, ναι, να το δεχτώ. Όμως δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτοί κάνανε ένα ολόκληρο καμιόνι. Κάποιοι μάλιστα πολίτες τραβάγαν βίντεο, κροάτικα αυτοκίνητα, κροάτικοι αριθμοί, και δεν τους σταμάτησε κανένας και έφτασαν στην Αττική. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να φτάσουν στην Αττική. Αφού έφτασαν στην Αττική, υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι ότι μόνο έφτασαν στην Αττική. Αν δείτε και τα πλάνα και μέσα στο μετρό, όλοι μαζί, δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Το λάθος ξεκίνησε από εκεί. Έπρεπε να ενημερωθεί η αστυνομία ότι μπήκαν στην Αττική. Μετά δεν ξέρω αν προλάβαιναν το επιχειρησιακό σχέδιο να το διαμορφώσουν όπως έπρεπε. Αυτό εγώ δεν θέλω να προκαταβάλω, γιατί και το πρωί είπα ότι προφανώς και οι κροατικές αρχές έκαναν λάθος που δεν ενημέρωσαν. Φάνηκε ότι ενημέρωσαν, είχαν ενημερώσει. Υπήρχαν έγγραφα. Ναι. Άρα εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Κύριε Καλιακμάν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.
Είστε καλά. Να δούμε εμείς αυτό το σημείο πώς παρουσιάζουν τα διεθνή μέσα τα άγρια χθεσινά επεισόδια γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Δράμα στην Ελλάδα. Ένας νεκρός και 83 συλλήψεις μετά από συμπλοκή οπαδών της ΑΕΚ και της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αυτός είναι ο τίτλος της Ολλανδικής The Telegraph για τα τραγικά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια που κόστησαν τη ζωή του 29χρονου Μιχάλη. Από χθες βράδυ, η αιματηρή επίθεση των οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεμπ κάνει τον γύρο του κόσμου, με τον διεθνή τύπο να κάνει εκτενείς αναφορές στα θλιβερά επεισόδια. Η ιταλική ιστοσελίδα Tutto Mercato έχει τίτλο «Νεκρός οπαδός της ΑΕΚ από οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεμπ», ενώ παρομοιάζει με τραγωδία όσα συνέβησαν. Την ίδια λέξη χρησιμοποίησε και η ελβετική Blick. Τραγωδία στην Αθήνα. Μαχαιρώθηκε οπαδός της ομάδας του Τσούμπερ, γράφει. Η Δυναμό απειλείται με τον πιο σκοτεινό επίλογο, λέει η κροατική ιστοσελίδα Ζουτάρνη. Η ΑΕΚ θέλει να τη διώξουν από την Ευρώπη, καταλήγει, ενώ αποδίδει τις ευθύνες για τα επεισόδια στην ελληνική αστυνομία. Οπαδός μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου πριν τον αγώνα της ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεμπ, αναφέρει το γαλλικό RMS Sport. Δράμα πριν τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μαχαίρωσαν οπαδό στην Ελλάδα πριν τον αγώνα ΑΕΚ Δυναμό Ζάγκρεμπ, λέει η γαλλική L'Équipe, ενώ η ισπανική ΑΣ στάθηκε στην απαγόρευση μετακινήσεων που είχε αποφασίσει η UEFA. Έγραψε χαρακτηριστικά: περισσότεροι από 100 Κροάτες φίλαθλοι έχουν πάει στην ελληνική πρωτεύουσα παρά την ταξιδιωτική απαγόρευση από την UEFA για να παρακολουθήσουν τον προκριματικό αγώνα για το UEFA Champions League. Τα βίντεο που έρχονται σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας από το χρονικό της μετακίνησης των Κροατών αλλά και από τη Νέα Φιλαδέλφεια κάνουν το γύρο του κόσμου. Τα κροατικά μέσα στέκονται μεταξύ άλλων στην ευκολία με την οποία κινήθηκαν οι οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεμπ στην Αθήνα. Έτσι μπήκαν ανεμπόδιστα οι Κροάτες χούλιγκαν στο μετρό, αναφέρει η κροατική ιστοσελίδα 24 Σάτα στο ρεπορτάζ της, το οποίο συνοδεύεται και από βίντεο με τη στιγμή που οι μαυροφορεμένοι οπαδοί μπαίνουν στον ηλεκτρικό κρατώντας καδρόνια και άλλα πολεμοφόδια. Να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στο κύμα της ακρίβειας, καθώς σε αγαθό για λίγους τείνουν να γίνουν τα εποχικά φρούτα και τα λαχανικά. Η τιμή στα αγκουράκια, για παράδειγμα, διπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι, αφού άγγιξε το 1 ευρώ σε σχέση με ό,τι πολλούνταν πέρυσι, ενώ στις ντομάτες η τιμή έχει σκαρφαλώσει στο 1 ευρώ και 10 λεπτά από 70 λεπτά πέρυσι. Μάλιστα, ένας νέος κύκλος ανατιμήσεων είναι πρώτο πυλόν, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις βάζουν φωτιά σε σιτηρά και έλαια. Μπάμιες είναι 4,90 το κιλό. Είδος πολυτελείας αποτελούν πλέον τα εποχικά φρούτα και τα λαχανικά για τα περισσότερα νοικοκυριά. Αυτός ο πρωτοφανής καύσωνας που είχαμε φέτος δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Τα στοιχεία από τις δύο μεγάλες κεντρικές αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αποκαλύπτουν τεράστιες αυξήσεις ακόμα και σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Τα κολοκυθάκια πολλούνται χονδρικώς στο 1 ευρώ, όταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα 80 λεπτά και πέρυσι στα 70 λεπτά. Το κολοκυθάκι βέβαια φτάνει ακριβώς στο πιάτο του καταναλωτή. Βλέπουμε τώρα κολοκυθάκια 1,5 ευρώ. Τα αγκουράκια πολλούνται χοντρικό στο 1 ευρώ και 30 λεπτά από 80 λεπτά την προηγούμενη εβδομάδα και 60 λεπτά πέρυσι. Τα φασολάκια πάλι βρίσκονται στα 4 ευρώ από 2 ευρώ και 30 λεπτά την προηγούμενη εβδομάδα και 2 ευρώ που πολλούνταν πέρυσι. Οι μελιτζάνες πολλούνται χονδρικό στα 75 λεπτά από 60 λεπτά που πολλούνταν πέρυσι. Μελιτζάνες, 1,49. Πίσω δεν πάνε ούτε οι ντομάτες, οι οποίες πολλούνται χονδρικό στο κιλό για 1 ευρώ και 10 λεπτά από 70 λεπτά που πολλούνταν πέρυσι. Ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα στα φρούτα, παρόλα αυτά το δροσερό καρπούζι φαίνεται μάλλον τσουχτερό, καθώς παρουσιάζει αύξηση κατά 100% μέσα μόλις σε μία εβδομάδα. Καθώς πωλείται στην χονδρική προς 50 λεπτά έναντι 25 λεπτών που πολλούνταν την προηγούμενη εβδομάδα. Το καρπούζι αυτό το μικρό είναι στο 1,40. Θα ακούσουμε, πιστεύω όμως, από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ένα πακέτο μέτρων ανακούφισης, αλλά όχι αυτή τη φορά οριζόντια. Θα είναι στοχευμένα τα μέτρα στις πιο ευπαθείς ομάδες. Το ΦΠΑ στα τρόφιμα, όπου εκεί σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία είμαστε πάρα πολύ ψηλά στις αυξήσεις, 3,3% τον Ιούνιο και 24,5% στα φρούτα, επίσης στα προκυπευτικά πολύ υψηλή αύξηση. Πάντως, ένας νέος κύκλος ανατιμήσεων είναι πρώτον πυλών, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις βάζουν φωτιά σε σιτηρά και έλαια. Στα τέλη Ιουλίου, οι διεθνείς τιμές του μαλακού σιταριού έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από το Φεβρουάριο, εξέλιξη που προέκυψε ύστερα από την αποχώρηση της Ρωσίας από τη Συμφωνία για τα Σιτηρά. Έντονη ανησυχία υπάρχει και για την εξέλιξη της τιμής του ηλιελαίου, κάτι το οποίο επηρεάζει συνολικά τη βιομηχανία τροφίμων. Ο δείκτης φυτικών ελαίων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Λοιπόν, να παραμείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κύριε Πετράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είχαμε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η αλήθεια είναι ότι μετά από μια πτωτική πορεία του πληθωρισμού, είχε φτάσει στο 1,8%, βλέπουμε ότι τσιμπάει ξανά, πήγε στο 2,5%. Ναι, είναι περίπου μια αναμενόμενη εξέλιξη, κυρίως με βάση την κλιματική επίθεση του καύσωνα, ο οποίος υπήρξε, γι' αυτό εξάλλου έχει και επίδραση κυρίως στα λαχανικά, προσέξτε. Mm-hmm. Δεν είναι όμως μόνο στα λαχανικά, υπάρχει και μια διεύρυνση της επιρροής, αλλά γενικώς είναι στα τρόφιμα και υπάρχει βέβαια και η όξυση στο ουκρανικό, δηλαδή η διεθνοποίησή του, η μεταφορά του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα, που δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτοί είναι δύο λόγοι οι οποίοι βραχυχρονίως φαίνεται να έπαιξαν ρόλο αυτό το μήνα. Mm-hmm. Όμως, επ' αφορμή την πρόσκληση την οποία είχα από εσάς, κάτσα και έβαλα κάτω να δούμε για πόσους λόγους, για ποιους λόγους και για πόσους λόγους αναμένουμε αυτή, βλέπουμε τον πληθωρισμό να επιμένει. Mm-hmm. Έχω μετρήσει περίπου 11 λόγους, για να καταλάβετε. Α, 11. Ναι. Εκ των οποίων οι 4 από αυτούς έχουν μια ειδική εφαρμογή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να κάνουμε δηλαδή μια σημείωση ότι αυτά όλα είναι πολύ πιο αισθητά στην Ελλάδα, διότι λόγω του μειωμένου εισοδήματος σε σχέση με τα κεφαλή μειωμένου εισοδήματος και οικογενειακού εισοδήματος μετά τα μνημόνια ουσιαστικά, mm-hmm. ποτέ δεν επανήλθαμε σε μια καλή περίοδο, σε ένα καλό επίπεδο μάλλον, οι αυξήσεις αυτές είναι εξαιρετικά αισθητές στον κόσμο. Αυτό είναι. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους, τους 4 που σας ανέφερα, mm-hmm. που έχουμε μια ειδική όξυση στην Ελλάδα, ειδικό στα τρόφιμα, διότι τα τρόφιμα έχουν μια ανελαστικότητα, μπορεί κανείς να κάνει αυξήσεις είτε αν προέρχονται από τα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα από τις αλυσίδες, δηλαδή οι οποίες είναι 5-6 στην Ελλάδα, και αν υπάρχουν ολιγοπωλιακές συγκεντρώσεις τότε γίνεται εύκολο να έχει, αναμένεται να έχει κανείς ένα πληθωρισμό που έχει σχέση με τα ποσοστά κέρδους. Αν αυτόν τον πληθωρισμό, που φαίνεται ότι και το IMF και η SBE συμφωνούν ότι είναι γύρω περίπου το 50% της μεταβολής των τιμών, δηλαδή τα περιθώρια κέρδους, ένα άλλο 50% πρέπει να το οφείλεται σε αυτούς τους εποχιακούς παράγοντες. Mm-hmm. Και είναι θέματα τα οποία δεν νομίζουμε ότι πρόκειται να φύγουν από τη σκηνή πάρα πολύ εύκολα. Ο γενικός πληθωρισμός, mm-hmm. εάν δεν έχουμε μία όξυση του ουκρανικού, και νομίζω ότι ο γενικός πληθωρισμός θα συνεχίσει την τοπική του πορεία, και εν τέλει με την πάροδο της τουριστικής περίοδου και τα τρόφιμα θα υποστούν μειώσεις. Mm. Παρόλα αυτά... Άρα πιστεύετε τώρα στα τρόφιμα είναι και θέμα πληθωρισμού λόγω ζήτησης. Είναι και θέμα ζήτησης. Προσέξτε, ένας από τους λόγους που αναμένει κανείς να έχει πληθωριστικά επεισόδια είναι όταν έχεις πολύ μεγάλα προγράμματα επιδότησης, πολύ μεγάλα προγράμματα ενίσχυσης της ζήτησης. Mm-hmm. Τι εννοούμε μεγάλα προγράμματα, για να καταλάβετε, μην μπερδευτούμε, εννοούμε COVID. Mm-hmm. Εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο βγήκαμε από την κρίση του 10, mm-hmm. δηλαδή το 12, mm-hmm. αυτό το whatever it takes. Εκεί λέμε ότι αυτές οι πολύ μεγάλες δημοσιονομικές ενισχύσεις αναμένει κανείς να έχουν και μια πληθωριστική εμφάνιση. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε τώρα ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα, mm-hmm. ότι πρέπει να αυξηθούν και οι μισθοί. Mm-hmm. Με όλες αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες υφίσταται το οικογενειακό εισόδημα, είναι πολύ φυσικό να δούμε μια αύξηση των μισθών στη συνέχεια, και αν αυτό συμβεί, αυτό θα μετακυληθεί και πάλι μετά στις τιμές. Θα υπάρξει δηλαδή ένα σπιράλα πληθωρισμού. Κάποιο σπιράλ, όχι μεγάλο, μην φανταστείτε, αλλά αναμένουμε και από εκεί μια επίδραση. Τώρα, κύριε Πετράκη, επειδή αναφερθήκατε και στο ολιγοπόλιο που υπάρχει σε κάποιες αγορές εδώ στην Ελλάδα, για κάποια προϊόντα, επειδή και η κυρία Λαγκάρντ, αλλά και πρόσφατα ο κύριος Στουρνάρας αναφέρθηκαν σε αυτό που λένε πληθωρισμό απληστίας, το greedinflation,
που είναι ο νέος ορισμός. Σωστά. Είναι όντως είναι υπαρκτός δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο. Είναι σαφές ότι είναι υπαρκτός και βέβαια τώρα για αυτό για το κύμα αυτού του μήνα κυρίως σκεφτόμαστε το θέμα του καιρού, δηλαδή του κλίματος και το θέμα της Ουκρανίας. Όμως η διατήρηση του πληθωρισμού φαίνεται ότι κατά ένα, όπως σας είπα προηγουμένως, κατά 50% πρέπει να το αποδίδουμε στον πληθωρισμό κερδών. Έχουν και αυτοί τις αιτιολογίες τους, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Όταν δε έχεις μια σχετικά μικρή οικονομία, όπου μπορούν 4-5 όμιλοι, 4-5 γραμμές εφοδιασμού να ελέγχουν την διακίνηση των προϊόντων και την παραγωγή αλλά και τη διακίνηση, τότε είναι πιο εύκολο να έχεις αυτού του είδους τα φαινόμενα. Γενικά, για να ξέρετε, το πληθωριστικό επεισόδιο πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει 4-5 χρόνια. Ακόμη 4 χρόνια με 5. Ναι, αλλά προσέξτε, όχι από εδώ και πέρα άλλα 4-5. Ξεκίνησε το Μάρτιο του 20, για να καταλάβετε. Άρα έχουμε μπροστά μας 1-1,5 περίπου χρόνο να διατηρούνται οι πιέσεις. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εάν δεν έχουμε δηλαδή την εισρωή νέων θεμάτων, όπως παραδείγματος χάρη μια ανεξέλεκτη εξέλιξη του Ουκρανικού, που χτυπάει κυρίως ηλιέλαιος, η τάρη, και μην πηγαίνει το μυαλό μας ότι ωφελούνται η παραγωγή μας του ελαιολάδου, έτσι, έχει πάει στα ύψη. Αλλά σε λίγο, αν διατηρηθεί το ελαιόλαδο τόσο ψηλά, οι άνθρωποι θα πάνε σε υποκατάσταση προϊόντων και θα έχουμε και πάλι μια αρνητική συνέπεια, η οποία θα έχει επίπτωση και στο μέλλον, διότι δεν είναι εύκολα η αλλαγή στο καταναλωτικό προτύπων. Άρα έχουμε θέματα που θα πρέπει να τα δούμε. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο είναι η επόμενη συνεδρίαση, την προβληματίζει. Υπάρχει ακόμη ο πληθωρισμός, αύξησε τα επιτόκια όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί είναι ένα όπλο για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ίσως και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρξουν? Έχει, κοιτάξτε, έχει αποτελέσματα. Εντάξει, ναι, δεν τον έχει φτάσει στο επίπεδο που θέλει, τέλος πάντων. Αλλά ναι, σαφώς. Μάλιστα, εγώ είμαι και της άποψης ότι προς το παρόν θα πρέπει να ίσως να δεχτούμε, αντί το 2% σε αξιολογικό επίπεδο πληθωρισμού, να σκεφτόμαστε λίγο και το 3%. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι λογικά αναμένουμε άλλη μια αύξηση επιτοκίων να έρθει. Δυστυχώς, όπως όμως προηγήθηκε η συζήτησή μας και προσέξατε, οι αιτίες έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα. Δεν έχουν χαρακτήρα που έχει να κάνει μόνο με τη ζήτηση. Υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία, έτσι, το βλέπει κανείς. Αλλά έχουν και διαρθρωτικό δομικό χαρακτήρα. Συνεπώς, δεν έχουμε στη διάθεσή μας το απόλυτο όπλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις. Γι' αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και θα πρέπει να το σκεφτούμε 2 και 3 φορές όταν σκεφτόμαστε οριζόντια μέτρα τύπου μείωση ΦΠΑ και παρόμοιες προτάσεις, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό που τελικά διασώζει την ευστάθεια του οικονομικού συστήματος είναι η δημοσιονομική ισορροπία, διότι είναι εκείνη η οποία μας παρέχει τα μέσα για να μπορούμε να βοηθούμε τους πλέον ευάλωτους. Διότι αυτοί έχουν την ανάγκη και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να βοηθηθούν, ειδικά στην Ελλάδα, λόγω της μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος που έχει προέλθει κυρίως από τα μνημονιακά χρόνια. Κύριε Πετράκη, νομίζω ότι η νομισματική πολιτική πάντα πρέπει να συμβαδίζει με τη δημοσιονομική για να έχεις αποτέλεσμα, γιατί αν το ένα πάει από τη μία πλευρά και το άλλο από την αντίθετη, δεν έχεις συνήθως αποτέλεσμα. Και σας πολύ σωστά, και σας ανέφερα και στην αρχή ότι ενδεχομένως ήταν σε ένα βαθμό αναμενόμενο το μεγάλο πληθωριστικό κύμα του 2022, ακριβώς λόγω μετά τις πολύ μεγάλες παροχές ενισχύσεις συζήτησης, οι οποίες είχαν δοθεί αναγκαστικά για να διασώσουμε το κοινωνικό ιστό. Και τη συμπιεσμένη ζήτηση. Άρα είναι πράγματα που βεβαίως πρέπει να υπάρχουν στοχευμένες ενισχύσεις, να έχουν μια σταθερότητα, να έχουν μια σαφήνεια και να μην υιοθετούμε μέτρα τα οποία θα χαθούν στη συνέχεια στην πορεία της εφοδιαστικής αλυσίδας και μετατραπούν τα μέτρα για τους ευάλωτους
μετατραπούν σε μέτρα κερδοσκοπίας ξανά από την άλλη πόρτα. Μάλιστα, κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάμε εμείς σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του One Channel. Επιστρέψαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Να παραμείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και αντιπρόεδρο βέβαια του Συλλόγου Αθητών. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρίδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, περιμένουμε, η αλήθεια είναι, μέσα στο επόμενο 15ήμερο να ξεκλειδώσει το νέο κονδύλι για το πρόγραμμα Σπίτι μου για τους νέους. Έχουμε κάποιες αλλαγές στο εν λόγω πρόγραμμα που ωφελούν ίσως περισσότερους νέους και βέβαια υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει το θέμα αν υπάρχουν ακίνητα, αν μπορούν να βρουν εύκολα ακίνητα οι νέοι. Βέβαια. Καταρχάς να πούμε, όπως πάντα, ότι είναι ευχής έργων το ότι υπάρχουν προγράμματα που βοηθούν νέους ανθρώπους να βρουν κατοικία και να μπορούν να την πληρώσουν. Γιατί οι τιμές έχουν ήδη ανέβει αισθητά σε σχέση με τα χαμηλά της κρίσεως και προβλέπεται ότι θα ανέβουν ακόμα περισσότερο. Οπότε, αν δεν υπάρχει βοήθεια, για πολλά ζευγάρια είναι πρακτικά αδύνατο να βρουν σπίτι. Βέβαια, οι όροι του πρώτου κύκλου του προγράμματος είχαν κάποιες δυσκολίες, είχαν κάποια θεματάκια και εμείς πιστεύουμε και έχουμε πιέσει γι' αυτό ότι θα πρέπει να επεκταθεί και το όριο το ηλικιακό, δηλαδή να μπορούν και οι σαραντάριδες που έχουν οικογένειες με μικρά παιδιά να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι επειδή είχε ζήτηση από πολύ νεότερους, μάλλον γι' αυτό τελικά δεν τους βάλαν τους σαραντάριδες, δηλαδή είχε καλυφθεί και, και ο πρώτος κύκλος. Αν θυμάμαι καλά, μία από τις αλλαγές στο πρόγραμμα ήταν ότι η 15ετία ουσιαστικά θα πρέπει να είναι από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας και όχι από την αποπεράτωση που υπήρχε πριν. Οπότε έτσι πάμε και σε λίγο πιο νεότερα ακίνητα. Ναι, σωστά. Το βασικό σημείο καμπής, όπως γνωρίζετε, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι η εφαρμογή του ΦΠΑ το 2005. Οπότε οι άδειες που βγήκαν, γιατί βγήκαν πάρα πολλές άδειες μέχρι τα τέλη του 2005, καλύπτονται και υπερκαλύπτονται με αυτή την αλλαγή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, από το 5 και μετά δεν είχαν πάρα πολλές άδειες, οπότε ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα. Σε ποιες περιοχές έτσι μπορεί ευκολότερα να βρει κάποιος νέος εντός των προδιαγραφών του προγράμματος σπίτι? Η Αθήνα είναι μια περιοχή στην οποία μπορεί να βρει κάποιος ή είναι μόνο τελικά η επαρχία? Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξέρω αρκετούς που μου είπαν ότι έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα, αλλά δεν μπορώ να βρω σπίτι. Το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών έχει πρόβλημα. Και θα έλεγα ότι ενώ υπάρχουν σπίτια τα οποία εμπίπτουν στο όριο αυτό το οικονομικό, υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα, παλιά βέβαια, δεν είναι τα διαμερίσματα που θα ήθελα να ζήσουν τα περισσότερα ζευγάρια σήμερα. Και είναι σε περιοχές οι οποίες δεν είναι πολύ δημοφιλείς με τους Έλληνες και είναι και σε προάστια τα οποία, αν κάποιος ας πούμε μένει στο κέντρο ή στα βόρεια προάστια, είναι λίγο δύσκολο να του πεις πήγαινε στο Κερατσίνι, όπου υπάρχουν σπίτια σε αυτό το εύρος των τιμών. Στην επαρχία τα πράγματα είναι καλύτερα, στην Αθήνα είναι δυσκολότερα και η πρόβλεψή μας είναι ότι θα γίνονται όλο και δυσκολότερα καθώς οι τιμές καλπάζουν, γιατί δεν υπάρχουν καινούριες κατασκευές. Αυτές που υπάρχουν είναι πολύ ακριβές, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το όριο, είτε αν κάποιος ας πούμε του εγκριθεί ένα δάνειο 100-120.000, είναι πολύ δύσκολο να καλύψει τις πραγματικές στεγαστικές του ανάγκες, αν δεν πάει σε περιοχές από αυτές που εντός εισαγωγικών λέμε υποβαθμισμένες. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχεις και κάτι στην άκρη εδώ που τα λέμε, κάποιο κονδύλι ίσως από την οικογένεια, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν έστω κάτι καλύτερο ή να... γιατί μπορεί να έχεις να αγοράσεις, να είναι το σπίτι σε μια τέτοια κατάσταση που συνήθως να θέλει και μια ανακαίνιση, οπότε χρειάζεται επιπλέον χρήματα. Τώρα επειδή είναι έτσι και διάστημα τον Αύγουστο, είναι πολλοί φοιτητές που ψάχνουν σπίτια κυρίως στα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, και το πρόβλημα των περισσότερων οικογενειών είναι ότι δεν μπορούν να βρουν, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι τιμές και στα ενίκια έχουν αυξηθεί. Είναι εύκολο για έναν φοιτητή να βρει ένα
σπίτι, το οποίο ουσιαστικά θα μπορεί να το καλύπτει και ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι αυτός, αυτοί που πληρώνουν ουσιαστικά το ενίκιο του φοιτητή. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις των νέων που δουλεύουν, ως φοιτητές δουλεύουν, αλλά σίγουρα είναι λιγότερες. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Καταρχάς για το πρόγραμμα που μιλήσαμε προηγουμένως, να πούμε ότι εμείς ούτως ή άλλως λέμε στα παιδιά που έρχονται σε επαφή και μας ζητάνε ακίνητα ότι πρέπει να έχουν ένα 10 με 20% σε μετρητά για να μπορέσουν να βοηθήσουν με τα πρώτα έξοδα, τα συμβολογραφικά έξοδα, γιατί αυτά δεν είναι αμεληταία, τα δικηγορικά, τα μυστικά και ούτω καθεξής. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη φοιτητική κατοικία, και εκεί υπάρχει μεγάλη στενότητα, γιατί υπάρχει γενικά στην κατοικία, όπως έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, στη Δύση γενικά η κατοικία είναι δυσέβρετη. Γιατί έχουμε πολλαπλασιασμό των νοικοκυριών, φτιάχνονται όλο και περισσότερα νοικοκυριά, τα οποία βέβαια δεν είναι πολυμελή, δεν υπάρχουν νοικοκυριά που να έχουν 10 παιδιά, αλλά υπάρχουν περισσότερες οικογένειες με ένα ή δύο άτομα. Και βέβαια έχουμε και τη μετανάστευση, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για την εξωτερική μετανάστευση. Εννοώ με τη μετανάστευση και στην Ελλάδα από την επαρχία στην Αθήνα. Οι νέοι άνθρωποι δεν μένουν στην επαρχία, έρχονται στην Αθήνα. Κάτι που δημιουργεί μεγάλη πίεση, ειδικά στα μικρά διαμερίσματα, που είναι και τα διαμερίσματα τα οποία ψάχνουν οι φοιτητές. Οπότε έχουμε από όλες τις πλευρές μία, θα έλεγα, κίνηση η οποία ανεβάζει τις τιμές των ενοικίων. Η λύση που υπάρχει στο μεγαλύτερο κομμάτι του δυτικού κόσμου είναι η συγκατοίκηση. Δηλαδή, μεγάλα διαμερίσματα που έχουν 3 ή 4 υπνοδωμάτια, τα οποία τα μοιράζονται οι φοιτητές μεταξύ τους. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ κοινό. Αυτό αλλά είναι κάτι που... Εσείς, η εικόνα που έχετε είναι ότι έχουν στραφεί και εδώ στην Ελλάδα οι νέοι να πούνε ότι θα βρω άλλους δύο, άλλον έναν να συγκατοικήσω. Θα πάω να βρω ένα μεγαλύτερο, θα μοιραζόμαστε τα έξοδα, αλλά τουλάχιστον να μένουμε σε ένα σπίτι και να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται επειδή το θέλουν τα παιδιά, γίνεται εξ ανάγκης. Δηλαδή την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη που λέμε. Δηλαδή αναγκάζονται να το κάνουν γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και πολύ περισσότερο τα παιδιά που είναι, ας πούμε, παιδιά οικογενειών εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, που δεν είναι από την Αθήνα, είναι πρακτικά αδύνατο η οικογένειά τους να μπορέσει να στηρίξει ένα νίκη των 400 ευρώ συν τα έξοδα για ένα φοιτητή στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι λύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένα και έχουμε εισηγηθεί στην κυβέρνηση ότι πρέπει να επεκταθεί το πρόγραμμα αυτό, το ΣΔΙ, τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τις φοιτητικές εστίες. Γιατί αλλιώς η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη χρόνο με το χρόνο. Δεν χτίζονται καινούργια σπίτια στην Αθήνα ιδιαίτερα. Αυτά που χτίζονται είναι πολύ ακριβά. Δεν πρόκειται να έχουν φθηνά ενίκια για τους φοιτητές. Οπότε χρειάζεται μεγάλη ενεργοποίηση και από πλευράς κυβέρνησης. Όπως ακριβώς έγινε και στο πρόγραμμα Σπίτι Στέγη για νέους. Ή τουλάχιστον αυτό που λέτε, χτίζονται στα προάστια, αν χτίζεται οποιοδήποτε σπίτι. Λοιπόν, κύριε Θοδωρή. Υπάρχει κινητικότητα στα προάστια, αλλά στα καλά προάστια. Στα καλά προάστια και πάλι για να. Είδαμε εκεί που είναι πάνω από 4.000 ευρώ το μέτρο, αυτά δεν είναι για τον καθημερινό άνθρωπο. Και πάλι, κύριε Θοδωρίδη, σίγουρα και για ένα φοιτητή είναι μακριά από τη σχολή του. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να προχωρήσουμε εμείς. Συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία του Προέδρου Ζελένσκι αποκάλυψαν οι Ουκρανικές αρχές και συνέλαβαν μια πράκτορα των ρωσικών υπηρεσιών που ενημέρωνε τη Μόσχα για τις κινήσεις του Ουκρανού Προέδρου. Εν τω μεταξύ, ένα νέο κεφάλαιο στον πόλεμο της προπαγάνδας άνοιξε ο διορισμός μιας Αμερικανίδας ως εκπροσώπου της Ουκρανικής Πολιτοφυλακής. Αυτή τη γυναίκα με τα αλλοιωμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της κατηγορούν οι Ουκρανικές αρχές για συνεργασία με Ρώσους πράκτορες με στόχο τη δολοφονία του Ουκρανού Προέδρου. Σύμφωνα με το Κίεβο, η γυναίκα παρέδωσε στους Ρώσους το πλήρες πρόγραμμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επίσκεψή του στο Μικολάιβ της Νότιας Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα. A woman who was working in a military supply store was turned collaborator by FSB agents. And continued to work for them. Woman was caught working red-handed, as they put it, directly with FSB agents in the region. Οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι αποκάλυψαν τα σχέδια της γυναίκας λίγο πριν το ταξίδι του Ζελένσκι. Επίσης διαπίστωσαν ότι φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και έστελνε τα στοιχεία στους Ρώσους. Τη σύλληψή της ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου των δυνάμεων εδαφικής άμυνας της Ουκρανίας, η Αμερικανίδα Σάρα Άστον Τσιρίλο, που ανέλαβε τη θέση πριν από λίγες ημέρες. Το γεγονός ότι είναι τρανς γυναίκα
προκαλεί κύμα σκοπτικών σχολείων από τα ρωσικά κανάλια. Чтобы не отступать от модных тенденций, официальным спикером ВСУ для западной аудитории стал трансгендер. Это 46-летняя Сара Эштон Чирилла. Еще 4 года назад это был мужчина по имени Майкл Джон Чирилл. Но потом что-то пошло не так. Майкл стал пить гормоны, совершил транс-переход, то есть превратил себя в женщину и отправился воевать на Украину. Πριν βρεθεί στην Ουκρανία, η 46-χρονη Σάρα Άστον ζούσε στο Las Vegas. Στην αρχή της ρωσικής εισβολής πήγε στην Πολωνία για να καλύψει δημοσιογραφικά τη φυγή των Ουκρανών προσφύγων. Κατόπιν έκανε ρεπορτάζ στο μέτωπο και στη συνέχεια εντάχθηκε στον Ουκρανικό στρατό, ενώ τραυματίστηκε στο χέρι και το πρόσωπο τον περασμένο Φεβρουάριο. Σάρα, είσαι καλά? Ναι, είμαι καλά. Αντιδράσεις για την επιλογή της καταγράφηκαν και στην Ουκρανία, από την ακροδεξιά και ιδιαίτερα από τα μέλη του δεξιού τομέα. Παρακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Καλό σας βράδυ.